καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι. Έχουν στρωμένο το καρέ, φουλ και κομπλέ στο σεπαρέ και λάμπα με φυτίλι. Το μπρίκι βάλε στη φωτιά, φτιάξε μου ένα σκέτο. Κι αν έχεις κάτι να μου πεις για το παιχνίδι της ζωής, όταν ρε φάρω πες το. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας στο καφενείο. Απόψε είμαστε στο Καπί, στον Άγιο Θανάσιο, Θεσσαλονίκης. Κοσμά, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι μια πολύ ωραία εκπομπή απόψε. Εγώ από ό,τι βλέπω από το περιβάλλον θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και πολλές ιστορίες. Νομίζω ότι οι καλεσμένοι σήμερα, οι καλεσμένοι παρόντες εδώ, μας προμηνύουν για κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ φιλόξενη, θα έλεγα. Να ξεκινήσουμε εδώ με το κύριο. Πείτε μας λιγάκι το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον όμορφο Άγιο Θανάσιο. Ονομάζομαι Χούλιας Κωνσταντίνος. Είμαι πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκιδόνος. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, όπως είπα προηγουμένως, και εκ μέρους του Δημάρχου μας, του Γιάννη Τσουκνιδά. Και θα πιστεύω και εγώ, όπως είπατε και πριν, κύριε Κοσμά, θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση στο ΚΑΠΗ. Από εκεί και πέρα, ο οργανισμός, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχει ως αρμοδιότητα στα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς. Θέλω να σας ρωτήσω, στηρίζονται γενικά τα ΚΑΠΗ? Το συγκεκριμένο ΚΑΠΗ στηρίζεται στο Δήμο? Λοιπόν, το συγκεκριμένο ΚΑΠΗ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ΚΑΠΗ του Δήμου μας. Είναι άλλωστε ο Άγιος Θανάσιος, όπως γνωρίζετε, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό. Και πολύ προσεγμένο από ό,τι βλέπω. Σε αυτό συμβάλλουν, φαίνεται, και οι θαμώνες. Οι θαμώνες πάνω απ' όλα, διότι είναι η ψυχή του κάθε ΚΑΠΗ, η συμμετοχή των ατόμων, όπως βέβαια και τα άτομα τα οποία θα εκπροσωπούν τον ΚΑΠΗ, η διοίκηση του ΚΑΠΗ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που υπάρχει ειδικό μέρος καπνιστήριο για τους καπνίζοντες. Αυτό σημαίνει ότι προσέχετε τους θαμώνες, ότι δεν τους λέτε μπορείτε να βγείτε έξω να καπνίσετε. Υπάρχει ειδικός χώρος γι' αυτό, για αυτή τη συνήθεια. Θα σας μιλήσω τώρα. Τηρείτε δηλαδή ο νόμος, ενώ. Θα σας πω αυτό ακριβώς με τη διπλή ιδιότητά μου και ως δικηγόρο, όπως γνωρίζετε. Θυμίζετε και λίγο Αγγλία. Ναι. με την νομοθεσία απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους το κάπνισμα. Βέβαια, τα άτομα τα ηλικιωμένα, ως γνωστόν, έχουν κάποιες συνήθειες, σε παρένθεση κακές, οι οποίες είναι δύσκολο να κοπούν. Γι' αυτό το λόγο φροντίζουμε ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν, να καπνίζουν χωρίς να έχουν να ενοχλούν τους υπόλοιπους θαμώνες του ΚΑΠΗ. Μάλιστα. Κούσμα, θα θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Να αρχίσουμε να γνωρίζουμε λίγο τους κυρίους έναν-έναν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα μας πείτε το όνομά σας. Λέγομαι Κατσιούλα Ζήσης. Είμαι συνταξιούχος δάσκαλος και διατέλεσα δάσκαλος και διευθυντής στο δεύτερο δημοτικό σχολείο για πολλά χρόνια. Πότε υπηρετήσατε δηλαδή στο σχολείο? Ήρθα στον Άγιο Θανάσιο το 1983 και πήρα σύνταξη πριν 2 χρόνια. Καλή σύνταξη. Στο ίδιο σχολείο. Τι είναι, όλα εξαθέσιο? Τα τι... Εξαθέσιο το βρήκα και τώρα είναι 7 θέσιο. Α, αυτό είναι ευχάριστο. Συνήθως χάνουμε θέσεις. Ναι. Εδώ υπάρχει αύξηση λόγω του ότι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Λόγω και αλλοδαπών, λόγω που ήρθαν και άλλοι άνθρωποι κατοίκησαν εδώ πέρα, άσχετοι με το χωριό, και αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών. Προτού πριν το 90 άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των παιδιών, μετά όμως που ήρθαν οι μετανάστες και άλλοι οικονομικοί μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες, ναι, άρχισε να αυξάνονται τα παιδιά. Καλό αυτό. Ναι. Ενσωματώθηκαν στην κοινωνία? Πάρα πολύ. Στην αρχή βέβαια είχαμε ορισμένα προβλήματα. Είχατε κάποιες δυσκολίες δηλαδή εσείς? Είχαμε, γιατί δεν γνώριζαν ούτε οι γονείς τους ελληνικά, ούτε τα παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι να διδαχθείς γνώση σε ένα σχολείο σε μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζεις? Πάρα πολύ δύσκολο. Τι κάνατε εσείς, πώς το χειριστήκατε αυτό? Εμείς τα εντάξαμε σε φροντιστριακές τάξεις τα παιδιά. Εντός σχολείου? Εντός το σχολείο. Και τα περιβάλλαμε με πολύ αγάπη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτό δεν είχαμε και προβλήματα. Σχεδόν όλα τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά.
Και είναι έξυπνος λαός, φαίνεται και από τα παιδιά τους, ναι. Έτσι. Θυμάμαι ένα περιστατικό που ένα παιδάκι από την Αλβανία, οι γονείς του δεν ήξεραν καθόλου ελληνικά, ούτε μια λέξη, και αυτό δυσκολευόταν, και μια μέρα άρχισε να κλαίει. Του λέω, γιατί κλαις? Και μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Και αυτό το παιδί έγινε σήμερα το καλύτερο. Και σπούδασε και δουλεύει. Τι σπούδασε? Δεν θυμάμαι τώρα. Τι σπούδασε, έχω καιρό. Πάντως εντάχθηκε και... Εντάχθηκε πάρα πολύ καλά. Λένε ότι τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών από τις διπλανές χώρες δεν θέλουν να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα. Θέλουν να μαθαίνουν μόνο τα ελληνικά. Είναι αλήθεια αυτό, το συναντήσατε εσείς? Ναι, το συνάντησα. Πολλά παιδιά... Αγάπησαν την Ελλάδα. Βεβαίως αγάπησαν. Πολλές φορές μπορώ να πω είναι και καλύτερα από τα δικά μας τα παιδιά. Την αγάπησαν την Ελλάδα, ξέρουν πολύ καλά τα ελληνικά, και βέβαια οι γονείς τους τα μαθαίνουν και τη δική τους γλώσσα. Λογικό, ναι. Και ναι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι να μην χάσουν τις δέσεις. Βλέπω ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως με τα δικά μας τα παιδιά. Εσείς σαν παλιός δάσκαλος, σήμερα βλέπετε κάποιους μαθητές σας, φαντάζομαι εδώ. Ξύλο έπεφτε παλιά. Επειδή έχω τον πεθερό μου, όπου πάω λέει φάγαμε ξύλο από τον πεθερό. Λέω, έτσι ήταν η Βέλγα. Εμείς μεγαλώσαμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με άλλες νοοτροπίες. Οπωσδήποτε κουβαλούσαμε και εμείς αυτά. Αλλά τα αφήσαμε. Ήταν θεσμός τότε. Ήταν έτσι, φέρνει τη Βέργα, άνοιξε το χέρι. Ναι. Παπ. Το λέει κανένα σήμερα. Ήταν παιδαγωγικό μέσο. Ναι. Αποτελεσματικό όμως. Ή αντιπαιδαγωγικό τελικέ. Για να καταργηθεί. Τι έχει. Όχι, όποιος είναι στο μικρόφωνο ακούγεται μόνο. Λοιπόν, ένα αποτελεσματικό δεν μπορώ ότι ήταν αποτελεσματικό. Απλώς σε μερικές περιπτώσεις, μερικά παιδιά χρειάζονται λίγο κράτημα. Κράτημα. Πάντως το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, λένε κάποιοι. Καλά, κάνει κακό το ξύλο, όλοι το θυμούνται το ξύλο. Να σας ρωτήσουμε λίγο. Βλέπουμε ένα βιβλίο εδώ μπροστά σας. Είναι δικό σας αυτό? Θέλετε να μας πείτε τι είναι? Να το δει όμως και η κάμερα λίγο χρυσή. Να το βάλουμε έτσι λίγο. Να διαβάσουμε και το τίτλο, Κοσμά. Γνωρίζω τον τόπο μου μέσα στο χρόνο, Άγιος Αθανάστος Θεσσαλονίκης. Έκδοση του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ο συγγραφέας αυτού του λοιπόν, βιβλίου? Ποιος το έχει γράψει? Ο κινητήρος μοχλός είμαι εγώ. Εσείς? Ναι. Εγώ άρχισα όλη τη διαδικασία, πήρα πληροφορίες από τον κύριο Φωτακίδη, ο οποίος ήταν τότε... Και τι περιλαμβάνει, θέλετε να μας πείτε? Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Συνοπτικά το 2000 οργανώσαμε μία έκθεση φωτογραφίες ασπρόμαυρης και έγχρωμης. Και πήγαμε σε όλο το χωριό και συγκεντρώσαμε όλο το υλικό αυτό φωτογραφικό. Α, εδώ μου θυμίζει λοιπόν, κάτι, μου βάζει στο μυαλό ότι μάλλον πονηρά το πήγατε. Όχι, γιατί. Λέτε, φέρτε φωτογραφίες, για είχατε το βιβλίο στο μυαλό. Όχι, δεν είχα τίποτα. Ή μετά σας γεννήθηκε δεν αυτό? Δεν είχα τίποτα. Κάναμε μια μεγάλη έκθεση από 500 φωτογραφίες, ναι, ασπρόμαυρες και έγχρωμες, μέσα από τις οποίες μάθαινε ο καθένας που έβλεπε όλη την ιστορία του χωριού. Λοιπόν, αυτό γινόταν το 2000. Πέρασαν 2 χρόνια και αυτό το υλικό σκέφτηκα τι να το κάνω. Μάλιστα, πολύ ωραία και το κάνω. Και τότε προχώρησα παραπέρα, βρήκαμε χορηγούς, λοιπόν, και βγάλαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο μάλιστα είναι και το μοναδικό. Ωραία. Μέχρι την ώρα του Άγιο Αθανάσιο. Θα περάσουμε στο κύριο. Αν σας είναι εύκολο, θα ήθελα λίγο να αλλάξουμε θέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Φωτακίδη Σπύρος. Θα ήθελα λίγο, κύριε Σπύρο, να κοιτάζετε στην κάμερα για να φαίνεται. Βεβαίως, ναι. Πείτε μας και εσείς 2 λόγια για εσάς. Εκπαιδευτικός μοιάζεται. Εκπαιδευτικός μοιάζεται. Φαίνομαι και από μακριά που λένε, έτσι. Ναι. Έχετε χρόνια που βγήκατε σε σύνταξη. Βεβαίως. Έχω στα 17 χρόνια τώρα. Σας υπερέτσα... άρεσε η δουλειά σας? Γι' αυτό και άσκησα το επάγγελμα αυτό. Με 35 ήταν επιλογή. Και βγήκατε. 34, ένα χρόνο έφυγα και εξελώς. Λοιπόν, για να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Και γυμνασιάρχης, λυκειάρχης. Λυκειάρχης. Δίφθαινα το Λύκειο Αγίου Αθανασίου επί 4 ετών, από το 1992 μέχρι το 1998. Που έβγαλε επιστήμονες στο χωριό. Έχει δημιουργηθεί εδώ μια παράδοση. Ναι. Από ένα ιδιωτικό σχολείο που υπήρχε εδώ, ναι, στον Άγιο Θανάσιο, με δημιουργό τον μακαριστό καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Στέριο Σάκο,
ο οποίος τότε οργάνωσε το σχολείο 1958-1963 με ένα επιτελείο νεαρών πανεπιστημιακών βοηθών τότε, και είχε και ένα σλόγγαν επικρατούσε τότε: όποιος δεν δίνει εξετάσεις από το γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, εκείνος δεν περνάει στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και όταν πλέον δημιουργήθηκε το δημόσιο γυμνάσιο εξατάξιο τότε και μετέπειτα αποχωρήθηκαν σε γυμνάσια λύκεια. Ναι. Υποδομή αυτή εδώ συνεχίζεται και κάθε χρόνο όχι μόνο περνούν στις πανεπιστημιακές σχολές, περνούν και σε καλές θέσεις. Σε καλές σχολές και σε καλές θέσεις. Τα παιδιά, αφού πάρουν το πτυχίο και τα λοιπά, συνήθως μένουν εδώ, στον Άγιο Αθανάσιο ή Θεσσαλονίκη? Τα περισσότερα πάνε Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες σχολές. Τα πρώτα, αν είναι εκπαιδευτικοί, όπου διοριστούν, με σκοπό κάποια στιγμή να έρθουν προς τον Άγιο Αθανάσιο, όπου έχουν και τα σπίτια τους. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος είναι τι, πρόσφυγες είστε? Ο Άγιος Αθανάσιος είναι η μεγαλύτερη αμυγής προσφυγική κομμόπολη, όχι του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερης περιοχής. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι σημαίνει αυτό, τι ράτσες βρίσκονται? Ναι, βεβαίως θα σας πω. Ο Άγιος Αθανάσιος δημιουργήθηκε από πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, που προέρχονται από την Ανατολική Θράκη, από συγκεκριμένα από 25 ή 26 χωριά, επειδή είναι και οικογένειες από μια οικογένεια από ένα χωριό της Θράκης, και συμπεριλάβαμε και αυτές μέσα σε μια σύντομη ιστορία που έχω γράψει κι εγώ. Και έχετε βγάλει και εσείς βιβλίο? Είναι σε μικρότερη έκδοση, είναι σύντομη ιστορία, και από 7 χωριά της Μικράς Ασίας. Τα 5 είναι στην περιοχή της Σμύρνης, το άλλο είναι προς την περιοχή του Μπαλίκισερ, Περγάμου είναι το σώμα λέγεται αυτό, και η Μάκρη, η γνωστή Νέα Μάκρη στην Αθήνα, ναι, η Μάκρη της Μικράς Ασίας, που είναι λίγο πιο απομακρυσμένα από την περιοχή της Σμύρνης. 25 χωριά Θράκη, 7 χωριά Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Εγώ ξέρω τι θα ήθελα να... Ναι. Ολοκληρώσατε? Ναι, θα να ολοκληρώσω λίγο. Άρχισαν από τον Οκτώβριο του 1922 να καταφθάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν από το πρώτο χωριό της Θράκης, λέγεται Κερμένη. Οι πρώτοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ, που υπήρχε ένα τσιφλίκι και λεγόταν τσιφλίκι Βαρντάρ Καβακλή. Και γύρω από αυτό το τσιφλίκι δημιουργήθηκε ένας τεράστιος προσφυγικός οικισμός από τα χωριά αυτά που σας είπα, της Θράκης κυρίως. Και λίγο αργότερα ήρθαν και οι κάτοικοι από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα. Και ξέρετε τι θα ήθελα να μου πείτε τώρα? Να σας ακούσω. Μία έτσι περίπτωση που συναντήσατε ένα μαθητή σας από εδώ και σας συγκίνησε, αφού ήσταν συνταξιούχος μετά. Μπορείτε να μας πείτε? Αυτό το ζω και το βιώνω κάθε μέρα. Έτσι, μία που σας έμεινε πιο πολύ, μία πιο χαρακτηριστική. Μένω εδώ πέρα. Όχι, δεν θα αναφέρω ονόματα. Α, θέλετε να αναφέρετε. Φαντάζομαι κάτι καλό θα είναι. Καταρχήν, όταν πάω να πούμε σε καφενείο και υπάρχει κόσμος, πρωτού καθίσω, έρχεται καφές από τον τάδε μαθητής. Α, θα αρχίσουν να σκάουν παρέα. Λοιπόν, στο δρόμο, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο χαιρετούν, με καλημερίζουν, δείχνει, ας πούμε, την αγάπη των παιδιών στο πρόσωπό μου. Αυτό με συγκινεί. Ότι είστε αντιλαμβάνετε ουσιαστικά, ναι, έτσι ευχαρίστηση. Και αυτό λέμε εμείς, αυτή είναι η απολαβή μας, η απολαβή των εκπαιδευτικών. Κύριε Σπύρο, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, θα ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω, μιας και ήσασταν τόσα χρόνια στο χώρο και είστε παλαιότερος σε σχέση με τις νέες γενιές, υπάρχει απόκληση, χάσμα γενεών και γενικά η συμπεριφορά των παιδιών χρόνια με τα χρόνια, δεκαετίες με τις δεκαετίες, στο κομμάτι της προσαρμογής στο σχολείο? Παλαιότερα θυμάμαι ότι χαιρόντουσαν όλα τα παιδιά να πάνε σχολείο. Ήταν ένας τρόπος ευχαρίστησης για αυτούς και μάθησης. Τώρα βλέπω έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα. Και είναι ότι δεν υπάρχει αποκατάσταση με τον κόπο τον οποίο καταβάλουν. Έχετε δίκιο ως προς το τελευταίο ότι... Σας ρώτησα για τις δεκαετίες που γεννήσατε στα σχολικά περιβάλλοντα. Στα χρόνια τα δικά μου. Και πολύ αργότερα. Κάθε παιδί είχε να διαλέξει ή θα μάθει γράμματα ή θα πάρει αυτό στο χωράφι ή μια κλίτσα για τα ζώα. Η γνώση, λοιπόν, είναι δύναμη, ναι, και άγνοια δυναμία. Έτσι, αλλά λοιπόν, είναι και δυναμία. Όσα παιδιά είχαν αυτή την έφεση, τρέχανε να πάνε στο σχολείο. Υπήρχε μετά, δεν υπήρχε το πρόβλημα της
επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι, όποιος σπούδαζε έβρισκε μια δουλειά. Έβρισκε μια δουλειά που ξεχώριζε από τις δουλειές των άλλων. Και αυτό ήταν και ένα κίνητρο. Και τώρα πάλι το ίδιο. Όποιος σπουδάζει παίρνει χαρτί, παίρνει πτυχίο. Το χαρτί το παίρνει, αλλά μένει πολλά χρόνια. Μαζεύει χαρτιά με τα πτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες. Και από την κρίση γενικά που περνάμε, αλλά και λίγο νωρίτερα. Και έπρεπε, η χώρα μας είναι μια μικρή αγορά. Να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Πολλά παιδιά σπουδάζουν. Πολλοί σπούδασαν και έξω όμως. Όλα. Πρώτα ανοίγανε σχολεία, τώρα κλείνουν σχολεία. Ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία πλέον ελεύθερη και οποιοδήποτε οικονομία, μπορεί να σπουδάσει σε, μια... σε οποιαδήποτε χώρα. Και δεν μπορεί να υπάρξει σε μια ευρύτερη πλέον τόσο αγορά. Το ότι ακούμε πολλές φορές να λέγατε «Μα τα παιδιά θα φύγουν στο εξωτερικό». Μα θα πάνε και στο εξωτερικό. Ναι. Θα πάνε και εκεί θα προδέψουν και εκεί το όνομα της Ελλάδας διαφημίζουν. Πλέον έχει γίνει λύση. Έτσι. Θα μετακινηθεί ο κόσμο. Θα έρθω σε εσάς. Θα σταθώ λίγο εδώ ανάμεσά σας. Θέλω να φαίνεστε στην κάμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Καπί Αγίου Αθανασίου. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο πρόεδρος του Καπί εδώ και 15 χρόνια. Πώς ονομάζεστε? Άνδρας Μιχάλης. Λίγο παράξενο το όνομα, διότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα από άλλο. Από πού βγήκε αυτό το όνομα? Άνδρας από μία περίπτωση του παραπαπού. Γιατί εμένα με λένε Ερυθρόπουλο, προφανώς κάτι έτρεχε πολιτικά με τους δικούς μου και μας το κόλλησαν. Θα σας πω την ιστορία ακριβώς. Εσάς το Άνδρας από πού? Ναι. Και από το χρώμα. Το χρώμα που σας βλέπω. Ο παραπαπούς μας, επειδή ήταν κοντός και στη Ανατολική Θράκη που ήταν εκεί, είχε ένα ποτάμι και πέρασε το ποτάμι εκείνο κολυμπώντας με τα βουβάλια που έλεγαν τότε. Μάλιστα. Και επειδή ήταν κοντός, τότε ονομάστηκε αυτός είναι Άνδρας και από εκεί πήρε το όνομα Άνδρας. Το επίθετο το πραγματικό, αν δεν κάνω λάθος, του παππού μου η αδερφή μας είπε ότι λεγόμασταν Κωνσταντινό. Από αλλαγμένο, έτσι. Ναι. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αλλά εδώ είδες και πολλά. Είδες τα βουβάλια τι κάνει. Εδώ το καπί πώς πάει, η κίνηση το πώς καπί, πάει. Εδώ, όπως βλέπετε, την καθαριότητα του καπί το διατηρούμε καλά. Έχουμε το καπνιστήριο. Εσείς είστε εκλεγμένος από τους θαμώνες, πώς γίνεται μέχρι, ο πρόεδρος? Μέχρι και φέτος, την τετραετία τώρα που αναλάβαμε, ήμασταν με ψηφοφορία. Τώρα με το νέο νόμο που είναι, είμαστε διορισμένοι από το Δήμο Αγίου Χαλκιδόνος. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας? Οι υποχρεώσεις μου είναι εδώ πέρα. Ναι. Να βλέπουμε το χώρο, να ψωνίζουμε τα είδη, να προσέχουμε. Έχετε το προσωπικό. Και την να... οικονομική διαχείριση. Ναι, δηλαδή, του την καπί, οικονομική έτσι. Διαχείριση, ναι. Είμαι πώς και τα μία. Πόσοι έρχονται περίπου εδώ? Οι γραμμένοι έχουμε γύρω στους 800 τόσους, αλλά οι ενεργά μέλη είναι εδώ πέρα γύρω στα 350 άτομα. Εκδρομές τους πάντους ανθρώπους. Πάμε και εκδρομές, σε πολλά μέρη πάμε, όχι και με... Πολλές εκδρομές, δηλαδή. Πόσες το χρόνο περίπου? Πενταήμερες και τέτοιες που κάνουμε, δεν κάνουμε. Κάνουμε περισσότερο μονοήμερες. Διότι η ηλικία, όπως βλέπετε. Τι ταξίδια κάνετε? Παραδείγματος χάρη πηγαίνετε στη θάλασσα, μια μονοήμερη εκδρομή? Στη θάλασσα κάνουμε ένα δεκαήμερο το χρόνο, εδώ γύρω για να κάνουν τα μπάνια. Σε ένα δεκαήμερο συνεχόμενο. Δεκαήμερο συνεχόμενο? Ναι, ναι. Για να κάνουν τα μπάνια. Προνομιούχοι. Γιατί δεν μπορούν ορισμένοι να πάνε στις παραθερήσεις. Έχουμε το λεωφορείο και πάει κάθε μέρα και γυρίζει. Κοσμά, αν δεν μπορέσουμε κι εμείς, να μας καλέσουν. Φεύγουμε το πρωί στις 9 η ώρα και γυρίζουμε στις 2 το μεσημέρι εδώ. Ένας που δεν είναι μέλος μπορεί να έρχεται εδώ? Ένας που δεν είναι μέλος και είναι πάνω από 60 χρονών έχει το δικαίωμα να έρθει στο καπί. Κάτω από 60? Όχι, διότι το καταστατικό που έχουμε μέσα. Και τι, το ζητάτε ταυτότητα? Όχι, ταυτότητα γνωρίζουμε τον καθένα. Εγώ είμαι μικρός και μοιάζω μεγάλος. Σε περίπτωση που θα έρθει ένας ξένος και θα είναι έστω και 50 χρονών για να πιει ένα καφέ, δεν απαγορεύουμε κανένα. Και τον καφέ δεν τον πιει. Οπότε τους χωριανούς τους ξέρετε. Να σας ρωτήσουμε δηλαδή, εμείς αν περνάμε έξω με το Κοσμά, μπορούμε να μπαίνουμε στο καφέ? Μπορείτε να έρθετε να πιείτε ένα καφέ, ένα ψυκτικό, οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει το κριτήριο είναι να είναι γνωστός. Όχι, και άγνωστος να είναι, μπορεί να έρθει να πει ένα. Εντάξει, δεν είναι και, δεν το τηρείτε απόλυτα αυτό, όχι, έτσι, όχι. Σέβεστε και τον επισκέπτη. Αλλά για γράψιμο, για να είναι μέλος δεν είναι. Μάλιστα. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Κοσμά, μιας και είστε 15 χρόνια σε αυτό το χώρο, νομίζω ότι εσείς ξέρετε, έχετε ακούσει τα πάντα, ό,τι έχει υποθεί εδώ πέρα. Θέλετε να μας πείτε έτσι ένα κοτσοπολιό, θα έλεγα, ή κάτι πιο περίεργο που ακούστε? Κοίταξε. Χωρίς να υπονομάζετε πρόσωπα ή καταστάσεις. Κοίταξε, τα κοτσοπολιά. Κάτι που σας έκανε εντύπωση, ίσως. Τα κοτσοπολιά εδώ πέρα γίνονται άλλως. Επειδή γίνονται και πολλά κοτσοπολιά. Είμαι σίγουρη. Ναι. Άλλως έτσι, άλλως αλλιώς σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι να λογοφέρουν σε ρίξη, ας πούμε. Το περισσότερο ήταν τώρα με τα κομματικά που ήταν έτσι αλλιώς εκεί.
Πέρασε κανένας βουλευτής από εδώ, προεκλογικά. Τώρα αυτή την τετραετία δεν πέρασε κανείς, γιατί ντρέπονται να περάσουν. Πώς σας προσέγγισαν, τηλέφωνα μόνο, με διαφημιστικά. Το μόνο που έρχονται είναι αυτοί οι νέοι που δεν βουλευτήθηκαν πιο μπροστά, αυτοί πέρασαν όλοι από εδώ. Μάλιστα. Από όλα τα κόμματα, δεν μπορούμε. Χρήστα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Έμαθα ότι μία μέρα την εβδομάδα είναι στις γυναίκες καθιερωμένη. Καθιερωμένη την Πέμπτη. Γιατί το αυτό όμως μόνο μία μέρα, δεν υπάρχει. Έτσι το καθιερώσαν μεγάλη... από την πρώτη ώρα. Το πρώτο συμβούλιο που ήταν στο ΚΑΠΗ, βγάλαν αυτή την απόφαση και το τερούμε μέχρι και σήμερα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι απαγορεύεται είσοδο στους άνδρες? Ναι, δηλαδή, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Και εντάξει, όπως είναι οι άνδρες που έχουν τα κουτσουμπολιά και τα λόγια και διάφορα, αυτός με εκείνη, εκείνη με εκείνη, ξέρω εγώ, έτσι είναι και οι γυναίκες, λένε να τα δικά σας ρωτήσω, ναι. Εσείς όμως είσαι στο χώρο όταν είναι οι γυναίκες? Όχι. Ούτε σε επιτρέπεται είσοδος. Έρχομαι εγώ, διότι οι εγγραφές που γίνονται μέσα, για να ανακοινώσω καμία εκδρομή, για να δώσω μία πληροφορία, εγώ είμαι πάντα την Πέμπτη. Θα έρθω άλλα ένα δεκάλεπτο και θα φύγω. Σε εκείνο το δεκάλεπτο έχετε ακούσει έτσι κάτι περίεργο? Όχι. Χρήσα όλο περίεργα ψάχνει. Θέλω να ακούσω, ναι. Να κάνουμε μία γνωριμία με τους κυρίους. Να περάσω εδώ στο κύριο. Θα ξεκινήσω από εσάς. Θα κοιτάζετε στην κάμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Πυρετής Νικόλαος. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εσείς Πόντιος είστε, δεν είστε? Ναι. Πόντιος είσαι. Θρακιώτης είμαι. Αθρακιώτης, γιατί το επίθετο λίγο στα ποντιακά πάει. Το επίθετο, ναι. Είστε συνταξιούχος? Ναι, είμαι συνταξιούχος. Τι σύνταξη παίρνετε? Το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ. Πού εργαζόσασταν? Δούλευα σε χαρτοποιία, είμαι τυπογράφος. Πολλά χρόνια, 55 χρόνια. Αυτή η δουλειά περνάει κρίση μεγάλη τώρα, έτσι. Όχι, δεν περνάει. Με την ψηφιακή και τα λοιπά. Μία χρήση. Το χαρτί, μία χρήση. Το χάσει τη δουλειά, το πετάει. Δεν είναι. Καλά, καλή δουλειά. Είναι και πάλι δουλειά από το εργοστάσιο, καλά. Αυτό το εργοστάσιο είναι εδώ στην περιοχή, κάπου? Ναι, ναι, εδώ είναι. Μάλιστα. Πόσοι δουλεύουν από εδώ εκεί? Εκεί από εδώ δεν έχει πολλά άτομα, αλλά γύρω τα χωριά όλα πάνε. Τι δυναμικό έχει? 300 άτομα έχει. Α, ωραία, προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία. Πολιτική εταιρεία είναι. Εσείς παντρεμένος με παιδιά? Μα τι παντρεμένος, εγώ είμαι 80 χρονών. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν ελεύθερα. Έχω δύο κορίτσια, έχω παντρεμένα. Να σας ζήσει. Εγώ και έχετε? Έχω τέσσερα. Να σας ζήσουν και τα μία κόρη τα βγάζει δίδυμα, μα. Έχει κάποια τεχνική ο γαμπρός? Έχει, φαίνεται. Είναι κληρονομικό από, είχατε την οικογένεια? Μάλιστα. Εδώ περνάτε πόσες ώρες την ημέρα? Εγώ όλο το έρχομαι, δεν καπνίζω. Γι' αυτό έρχεστε εδώ, επειδή δεν καπνίζετε, είναι καθαρά γι' αυτό. Ησυχία, εδώ, είναι καλά. Και φθηνά. Άχι, κουτσουπουλιά δεν γίνονται, μην ακούσουμε. Είναι και ηλικίε, ε? Η ηλικία δηλαδή, συνομήλικη σα. Ναι, κτλ. Ναι, όλοι εδώ είμαστε μια ηλικία, είμαστε όλοι. Μια, συμμαθητές παλιοί. Ναι. Ωραία. Μου λέτε κουτσουπουλιά δεν γίνονται. Όλη την ώρα τι συζητάτε, τι θέματα συζητάτε? Τι πολιτικά μιλάτε εδώ, τι κάνετε, αθλητικά, τι? Τα ό,τι χρειάζεται. Για τα νιά, περνούσαν. Τα νιάτα μας που. Θυμάστε δηλαδή. Ναι. Παιδιά. Αφού παιδιά μαζί όλοι. Ποιος ζωηρός δηλαδή από εδώ, ποιος ήταν? Κύριος Κίμπτου. Ο πιο παλικαράς δηλαδή. Ο καπετάνιος. Γιατί το λες καπετάνιο? Το πάμε μετά, δούμε να το γνωρίσουμε. Είναι και στα καράβια. Α, μάλιστα. Λίγο να έρθω σε εσάς να μου τα πείτε κι εσείς. Το όνομά σας? Άνδρας Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Κωνσταντίνο. Θέλω να φαίνεστε λίγο στην κάμερα, βρίσκεται πιο μπροστά. Ωραία. Είστε συνταξιούχος? Συνταξιούχος. Πού εργαζόσασταν? Στα χωράφια, στο ΓΑ. Από πού έχετε πάρει σύνταξη? Στο ΓΑ. Είστε ευχαριστημένος με τη σύνταξη? Καλή είναι, για μας τώρα καλή την ηλικία. Σας φτάνει για όλο το μήνα ή για μερικές μέρες? Φέρνει και η γυναίκα μου μαζί, συγχρόνως. Από τον ΟΓΑ. Από τον ΟΓΑ και αυτή. Οπότε βοηθάτε και τα παιδιά? Τα βοηθάμε, αν τα βοηθάμε. Τα παιδιά τι κάνουν, τι δουλειά κάνουν? Τα παιδιά έχω τρία κορίτσια. Παντρεμένα. Παντρεμένα. Εργάζονται. 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 Οι άντρες, ο ένας ο γαμπρός μου δεν δουλεύει. Οπότε λίγο βοηθάτε κάπου, έτσι. Δουλεύει η γυναίκα, η κόρη μου δηλαδή. Μια είναι στην Ιγρίδα παντρεμένη, μια είναι δασκάλα. Ωραία, να σας ζήσουν, να είναι γερά. Τι συζητάτε όλη μέρα εδώ, στον χώρο? Εδώ, για τα καλαμπόκια, για τα μπαμπάκια που έμειναν. Αγρότης δεν έγινε κανείς, έτσι. Αγρότης εγώ. Από τα παιδιά, λέω. Όχι. Και τα χωράφια τα κάνετε, τα νοικιάζετε τώρα? Τα δουλεύω, μέχρι τώρα τα δουλεύω. Α, δουλεύετε, εξακολουθώ. Τα δουλεύω και... Τι παραγωγές βάζετε? Ρύζ, καλαμπόκι.
τριφύλ, αυτά είναι. Οι τιμές καλά πήγανε. Είστε ευχαριστημένοι. Οι τιμές είναι η χάλια. Μαύρα χάλια. Αλλά κάνετε τον αγώνα σας ακόμη. Τι να κάνουμε, για να. Τα αγοράβια αυτά εδώ πέρα τα έχω. Ποιες χρονιές ήταν καλές για τις παραγωγές? Που μείνατε ευχαριστημένος, που λέτε εντάξει. Μετά το 60. Μετά το 60 σιγά σιγά πήγαινε. Μετά το 60 ήξεραμε τι παραγωγή θα βάλουμε, πόσο θα πάρουμε από τέτοιο καιρό ακόμα. Υπήρχαν άλλες παραγωγές τότε ή οι ίδιες παραγωγές υπήρχαν? Τότε ναι, οι ίδιες παραγωγές. Δηλαδή με καπνά, με δέντρα και τα λοιπά δεν ασχοληθήκατε ποτέ? Καπνά δεν, ούτε δέντρα. Παράδειγμα βάζαμε σιτάρ. Ήξεραμε ότι το σιτάρ θα πάει 2,5 δραχμές. 2,5 δραχμές πίνει το μαλακό, 3 πίνει το σκληρό. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρει τι γίνεται. Τα βάζουν το συντηρισμό. Όλες οι τιμές ανοιχτές. Στο αρπακόλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή ευκολία να έχετε. Θα ξεκινήσουμε εσάς. Θέλω να φέρνεις την κάμερα. Καλώς ήρθατε στον Άγιο Αθανάσιο. Λέγομαι Βεργίδης Χρήστος και είμαι συνταξιούχος. Τι σύνταξη παίρνετε? Η σύνταξη μας είναι 440 ευρώ. Ενώ από πού έχετε σύνταξη? Έχω ΙΚΑ. ΙΚΑ. Καλά, εδώ καπετάνιο σας λέγανε, τώρα ψέματα μας λέγανε. Δούλευα. Είστε καπετάνιος, ήσασταν. Δούλευα σε εταιρεία σε γεωργικά. Με? Σε γεωργικά, σε τρακτέρ. Πού? Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Τον Εσιάδη, αν έχετε υπόψη σας. Ναι, γνωστή εταιρεία. Αυτή ήταν η δουλειά, δούλεψα. Εγώ πάντως όταν είπανε, σας είδα και με το καπέλο, λέω σίγουρα, λέω κάτι τρέχει. Κοίταξε, το καπέλο, επειδή έχω πολύ μαλλίνα από μέσα σε 4 χτένες, κατάλαβες τι γίνεται, γι' αυτό φέρω το καπέλο. Πληρώνεις τα μισά στον κουρέ, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Το καπέλο. Και, από, και από εκεί και πέρα βγήκαμε συνταξιούχοι και τώρα καθόμαστε. Έχουμε δύο κόρες. Ναι, εγγόνια έχετε? Είναι παντρεμένες, έχω 3 εγγόνια. Η να σα ζήσω. Είναι με τα πορτικά, καταγίνονται. Τα προβλήματα σήμερα ποια πιστεύετε είναι εδώ στον Άγιο Αθανάσιο? Τα προβλήματα στον Άγιο Αθανάσιο, σα πω το εξή. Εγώ βλέποντας εδώ ότι περνάει τρένο και δεν σταματάει, λέω καλά, γιατί δεν κρίμα είναι. Προβλήματα. Θα μπορούσε με ένα προεστιακό τάκα-τάκα να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, από τη μέρα που έφυγε ο Δήμος από εδώ, ερημώσαν όλα. Όλα ερημώσαν, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ο Δήμος έδινε ζωή εδώ, λέτε? Και όλα τα πουριά γίνονται. Ναι, αλλά παρόλα αυτά μου λένε ότι εδώ οι υπάλληλοι παραμένουν, το διοικητήριο υπάλλη, δουλεύει, δεν, έρχονται υπάλλη, εδώ, εξυπηρετούνται. Είχαμε το Δήμο, είχαμε από όλα εδώ πέρα. Τώρα έφυγε ο Δήμος, δεν μας έμεινε τίποτα, ούτε σκούπα μας έμεινε εδώ πέρα. Έχουμε, μην το συζητάς. Άλλο να σας λέω και όλο να φαντάζεστε. Επομένως, όταν βρισκόστε εδώ στο χώρο, τι συζητάτε, τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή σας? Τα προβλήματα είναι τα συνηθισμένα. Όπως ξέρετε, τώρα καθόμαστε εδώ πέρα. Αρχίζουμε μια για τα κόμματα, μια και ξέρω εγώ, αυτή είναι. Χαρτάκι παίζετε? Είναι δυνατό. Ποιος είναι καλός εδώ στα χαρτιά? Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο. Σε μπρουλότ. Σας είδα προηγουμένως, παίζατε χαρτιά, σταματήσατε όμως όταν ήρθα κοντά σας. Να παίξετε. Λοιπόν, ωραία. Θα περάσουμε στο κύριο. Θα έρθω λίγο πιο κοντά σας. Γεια σας. Γεια σου. Πώς ονομάζεστε? Βεργίδης Σωτήριος. Θα ήθελα να κοιτάξετε στην κάμερα. Ναι. Σωτήρη. Εντάξει. Είστε συνταξιούχος κι εσείς? Συνταξιούχος. Σύνταξη από το ΙΚΑ. Πού εργαζόσασταν? Εγώ ήμουν οδηγός επαγγελματίας. Σε φορτηγό, Ανταλίκα. Φορτηγό. Έχουν δει τα μάτια σου εσένα. Απορώ πως δεν είπατε το πιο ζωηρό τον κύριο εδώ. Οι οδηγοί συνήθως είναι ζωηροί. 35, πέραν την Ανταλίκα και. Δούλεψα. 35-36 χρόνια δούλεψα σε φορτηγά, σε εταιρεία και από εκεί πέρα τη σύνταξή μου. Καλή είναι η σύνταξη με, ανάλογα με τα χρόνια και με τη δυσκολία της δουλειάς? Ήτανε καλή, αλλά μας κόψανε. Σε όλους κόψανε. Πολλά μας κόψανε. Τώρα μήπως θα ανέβει τίποτα, είπανε κάτι για 13ο μισθό, για 750. Δεν για... μας πιάνει, το 13ο δεν μας πιάνει μας. Κάτω. Είστε πάνω από 700 δηλαδή? Πάνω από 700 και δεν μας πιάνει. Όταν βρίσκεστε με τους φίλους σας εδώ στον χώρο, διηγείστε ιστορίες από τα ταξίδια σας? Λέμε, πότε λέμε. Λέτε διάφορες ιστορίες. Αλλά εδώ, και εμπειρίες που έχει ο καθένας. Εδώ είναι όλοι αγρότες. Ναι. Επαγγελματίες οδηγοί δεν έχει. Έναν, δύο είμαστε. Μάλιστα. Αγροτικά. Θέλετε να μας πείτε κάτι, έτσι από ένα ταξίδι το οποίο κάνατε και σας έκανε εντύπωση? Κάτι που θυμάστε δηλαδή. Κοίταξε να δεις, εγώ δούλευα στα σκυροδέρματα. Ναι. Και μετάφερνα μπετά στις οικοδομές. Οικοδομές που γινόταν μέσα.
Τώρα αυτή η δουλειά έχει σβήσει τελείως. Έχει σβήσει τελείως, τα εργοστάσια κλείσαν. Ό,τι είχε σχέση με οικοδομή, ναι, δυστυχώς πήγε περίπατο. Και από εκεί, τόσα χρόνια, πήραμε τη σύνταξη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Ήρθω σε εσάς. Με τη σειρά, Κοσμά. Καλησπέρα. Γεια σου. Πώς ονομάζεστε? Λέω Χάνδρος Αναστάσιος. Κύριε Αναστάση, και εσείς συνταξιούχος. Συνταξιούχος. Τι σύνταξη παίρνετε? Πέσω ξανά. Τι σύνταξη παίρνετε? Από πού παίρνετε σύνταξη? Από το δημόσιο, δημοσίο. Τι επάγγελμα κάνατε δηλαδή, πού εργαζόσασταν? Ήμουν σε δημόσια υπηρεσία που λεγόταν η ΕΒΗ. Μια χωματουργική υπηρεσία, Μπολτοζιέρης ήμουν, τα μισά χρόνια, τα 17 και τα άλλα 18 ήμουν αρχιχειριστής, πέρασε το διοικητικό προσωπικό και δεν χειριζόμουν Μπολτοζιέρη και αν χειριζόμουν μέχρι τώρα μπορεί να πέθεις κιόλας. Ήταν τόσο βαριά η δουλειά. Δεν ζούσα δηλαδή. Αν ήμουν και ζωστή. Οικογένεια έχετε? Οικογένεια έχετε? Πες το ξανά. Οικογένεια έχετε? Βεβαίως έχω τρία αγόρια παντρεμένα, έχουν από δύο παιδιά και αυτά. Να σας ζήσουν. Ωραία, και εσείς να είστε γερός και δυνατός. Συνεχίζω με τον κύριο. Γεια σας. Καλωσορίσατε στον ωραίο Άγιο Αθανάσιο με την ωραία πλατεία. Δεν θα δείτε σε κανένα χωριό. Πεζόδρομο πλατεία. Εννοείται, αυτό το πεζόδρομο. Όχι, που αυτή έχει, η πλατεία εδώ δεν υπάρχει σε κανένα γιατί, χωριό. Γιατί, τι καλό έχει δηλαδή? Όλα τα μαγαζιά γύρω γύρω. Κόσμο δεν βλέπω πολύ όμως. Σήμερα κόσμο, βρέχει, πού να έρθει και κρύο. Έξω στα μαγαζιά, δεν βλέπω πολύ κίνηση. Υπάρχει κρίση? Κρύο, δεν υπάρχει. Μήπως έχουν ακριβές τιμές? Όχι, καλά είναι, οι τιμές είναι καλές. Είναι καλές οι τιμές. Παρακάτω. Πώς λέγουμε? Βεβαίως. Χατζημιχαήλ Παναγιώτης. Είστε συνταξιούχος, πείτε μας λίγο τι σύνταξη παίρνετε, από πού? Εγώ από το Τσά. Από το Τσά. Αυτοκινητιστής. Ωραία. Περνάτε πολλές ώρες εδώ στο χώρο? Εδώ, πρωί βράδυ. Κοσμά, βλέπω ότι έρχονται τα βλάκια εδώ πέρα. Ερχόμαστε 9 η ώρα το πρωί, φεύγουμε 12. Το βράδυ ερχόμαστε 5 παρά 10 που ανήκει. Καλά, οι γυναίκες δεν γκρινιάζουν, δεν λένε όλη την ώρα φεύγετε εσείς. Όταν έρχονται εκείνες εμείς. Μία φορά έρχονται, εσείς έρχεστε τις 6. Δεν μου λες, όταν έρχονται οι γυναίκες, πού πάτε? Η γιορτή της μπάμπος στις 4 πότε γίνεται? Μια φορά το χρόνο. Όταν έρχονται οι γυναίκες εδώ την Πέμπτη, εσείς τι κάνετε, πού πάτε? Σε άλλο καφενεία. Α, πάτε σε άλλο, δεν κάθεστε σπίτι να κάνετε δουλειές? Όχι, δουλειές δεν έχει. Δουλειές κάνουν. Οπότε πάλι αδικημένες είναι οι γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες κυράδες που περνάνε έξω από το καπί και χτυπάνε το παράθυρο και λένε άργησε, άντε μαζέψου, πάμε σπίτι. Δεν έρχονται εδώ. Δεν είπα να μπουν μέσα, απ' έξω να σας χτυπήσουν. Αν χτυπήσει τραγιάλι, τον κοροϊδεύουν. Τις έχετε τακτοποιήσει δηλαδή όλες? Όλα είναι. Ναι, αλλά για να λέτε έτσι, κάποια ήρθε και τον κοροϊδεύετε? Όχι. 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 Όλες δηλαδή είναι τακτοποιημένες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσω στον κύριο. Που παίζαμε κουμάρια και μας έκαναν τότε, σε έρχονταν οι γυναίκες. Σήκω βρε. Πριν 15 χρόνια που είχαμε χρήμα, υπήρχε χρήμα. Παίζατε κουμάρια? Παίζαμε κουμάρια και κινείς καλή. Λοιπόν, να κάνω και εγώ το πυρετής Βεργής ονομάζομαι και εγώ. Συνταξιούχος είμαι. Έχω δύο παιδιά παντρεμένα. Έχνει οικογένειες, έχνω παιδιά. Εσείς σύνταξη από τι? Σύνταξη εγώ, άμα σου πω τη σύνταξη που την έκανα, σύνταξη. Για το χειμώνα πήγαινα στην οικοδομή και το καλοκαίρι το τρακτέρ, ντομάτες. Κάτσε, το χειμώνα οι οικοδομές είναι σταματημένες. Δεν, δυστυχώς. Μήπως έλεγε στη γυναίκα πάω στην οικοδομή και πήγαινε αλλού? Όχι, δεν είμαι, κι όμως την έβγαλα από τις οικοδομές η σύνταξη. Τελικά από το ΙΚΑ πήρε σύνταξη? Από δηλαδή. Το ΙΚΑ πήρα, ναι. Καλή είναι η σύνταξη, φτάνει? Τι καλή, 615. Αν δεν παίρνει με την κυρά. Εντάξει, τώρα οι άλλοι είναι επιστήμονες, δουλεύουν και παίρνουν 4 εκατοστάρικα. Είναι άλλο και είναι άλλο τώρα. Εγώ όταν πήγαινα μέσα στον ήλιο και δούλευα και είναι άλλο που πήγαινε που κάστε κεραμίδα. Πόσα χρόνια είστε συνταξιούχος? Το 91 και κάτι τώρα. Οπότε 24 χρόνια έχετε. Ναι, κάπως έχω. Λοιπόν. Μέχρι τώρα εδώ που τα λέμε. Αν ερχόταν σήμερα ένα βουλευτή εδώ, τι θα του λέγατε? Είπατε προηγουμένως. Και σας άκουσα εσάς που λέγατε δεν τολμάνε εδώ να έρθουνε. Τι θα το λέγατε? Ο Σάββας ο Αναστασιάς. Στο μικρόφωνο. Μένα δεν πέφτει λόγος τίποτα να μυστερήσει. Αυτό που δικαιούμαι αυτό που πήρα. Τι να τον πω τον άνθρωπο? Για τα νέα παιδιά. Για τα νέα παιδιά έχω δύο εγγόνια, 25 χρόνια και 23 χρονών.
και έρχεται χαιρετούρα. Γεια σου ρε παππού, γιατί έρχεται με χαιρετά εδώ. Για να πάρει χατζηλίκι. Δηλαδή έρχεται κάθε μία του μηνός. Όταν τελειώνει το χατζηλίκι, έρχεται γεια σου ρε παππού. Με τι χαρά το λέει να ξέρεις. Οπότε λέω, είδες τι κάνει σύνταξη. Θα δίνει χαρά και σε εσάς όμως. Βέβαια, φυσικά δεν είναι, αλλά όταν δεν έχω τι χαρά του κάνω. Όταν μάλιστα έχω και το δόντο. Πείτε μας λίγα, ωραία, καλύτερο ταυλάκι εδώ στην παρέα σας ποιος παίζει. Αυτός ο γέρος. Ποιος είναι ο δικός. Αλλά γέρασε τώρα. Τι κλέβει. Στο μικρόφωνο λίγο. Ο κύριος το λέμε καθηγητή, αλλά είναι άρευ χαρτοφυλάκιο. Το πήραν το χαρτοφυλάκιο τώρα. Είναι σε αποστραδία, δεν είναι πια καθηγητή. Ωραία. Μάλιστα. Θα περάσω στο κύριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κιουρτίδης Θεόδωρος. Κύριε Θεόδωρη συνταξιούχος. Συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ναι, ναι, Θραγιώτης, Θραγιώτης. Εσείς τι παραγωγές είχατε, αυτές που ακούσαμε? Εγώ αποκλειστικά με τον αδερφό μου είχαμε 300 πρόβατα και χωράφια. Το 98 πέθαρε ο αδερφός μου. Και τα πουλήσουμε από εκεί και πέρα. Τα παιδιά δεν έγινε δηλαδή κάποιος αγρότης. Κανείς. Έχω γαμπρό αστυνοφικό, ήταν, αποστρατεύθηκε. Η κτηνοτροφία, και... η κτηνοτροφία σας άφησε λεφτά. Είχατε λεφτά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά πήγα. Καλά, δηλαδή... Σήμερα παλιούς συναδέλφους τι ακούτε, πάνε καλά στην κτηνοτροφία? Κοίταξε, είναι μια δουλειά, όπως την κοιτάξεις, την προσέξεις, θα σε αποδώσεις. Αν τα κοιτάξεις, είσαι χαμένος κατά κράτος. Μάλιστα. Εμείς τέλος πάντων με τον αδερφό εκεί πέρα τα προσέχαμε, τα κοιτάγαμε καλά. Είχαμε και χωράφια εντωμεταξύ. Είχαμε υπαλλήλους που μας βοηθούσαν εκεί πέρα. Και... Εδώ υπάρχουν τώρα κτηνοτρόφοι. Έχει. Με αλλά λίγα. Και τι μονάδες, τι. Λίγα πράγματα εδώ πέρα, είναι 2-3. Τι. Μονάδες εδώ πέρα. Πρόβατα, γελάδια και λίγα πρόβατα. Λίγα πρόβατα. Μεγάλα υπάρχουν πολλά καλά. Έχει στάβλους, μονάδες πάρα πολλές. Και καλές μονάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα περάσω στον κύριο που έμαθα ότι είναι ειδικό στο τάβλι. Καθηγητής στο τάβλι. Πώς σας λένε? Μιλίδης Νικόλος λέγω. Κύριε Νικόλε, πράγματι είστε ο καλύτερος παίκτης εδώ? Αυτό τη σκέφτομαι. Δεν τον κερδίζω αυτόν, γι' αυτό με λέει αυτό. Δεν τον κερδίζετε. Στο τάβλι σε ποιο παιχνίδι είσαι καλός? Τι, στις πόρτες, σε τι? Σε όλα είμαι, αλλά σε μπουρλό. Δεν μπορεί. Συνήθως από τα 3-4 παιχνίδια πόσα παίζετε, κάπου θα είσαι λίγο πιο αδύναμος. Εγώ? Ναι. Εγώ είμαι άσος, γι' αυτό. Είσαι τι παίζετε όταν παίζετε εδώ? Μπουρλό παίζουμε πολύ. Υπάρχει κάποιο στοίχημα, ένα κέρασμα ενό στον άλλο? Όχι, τέτοιο δεν κάνουμε, δεν κάνουμε. Παλιά ξέρετε παίζανε σε λουκουμάκια, οπότε μόλις κέρδιζε ο παππούς το έφερε στο σπίτι. Ναι, δίκαιο. Το κοτράρισμα, γιατί έχασες, γιατί κέρδισες. Δηλαδή ούτε τον καφέ δεν κερνάει κάποιο που έχασε? Τον παίρνουμε την μοναχή, τον παίρνουμε και ύστερα παίζουμε για πανάμιο την ώρα. Εσείς τι σύνταξη παίρνετε από πού? Το ΙΚΑ παίρνω εγώ. Πού δουλέψατε? Οικοδομές. Οικοδομές. Αρκετοί βλέπω εδώ οικοδομές, έτσι. Πάρα πολλούς είχαμε. Περισσότεροι οικοδομές ήταν εδώ. Αλλά... Σήμερα δεν υπάρχουν θέσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα. Τίποτα. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Μικρόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε. Ωραία. Κοσμά, θέλει να περάσουμε τις γυναίκες ή να ολοκληρώσουμε τις κυρίους? Θέλετε να φύγετε? Θέλει να φύγει ο κύριος, λέει, αν θέλει να δώσουμε λίγο το λόγο. Ωραία, μιλήσουμε λίγο με τον κύριο. Λίγο το λόγο θα σας δώσουμε και θα πάμε στις κυρίες πίσω. Πώς ονομάζεστε? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας. Είμαι 79, περπατάω τα 79. Μοιάζεται πιο μικρό. Το πότε είστε γεννηθείς δηλαδή? Το 37. Λοιπόν, έχω 2 παιδιά, 6 εγγόνια και τώρα πήρα και προαγωγή, έγινα προπάπος. Να σας ζήσω. Μπράβο σας. Ήταν στον ίδιο σάκο. Είναι τακτοποιημένα τα παιδιά όλα? Τακτοποιημένα. Λοιπόν, εδώ γύρω τα έχετε? Μέσα σε μια αυλή. Α, όλοι μαζί? Ναι, μόνο τα δισέγγωνα είναι σε άλλο σπίτι. Πόσα άτομα δηλαδή στην ίδια αυλή? 10. Ε? 10. Δεν μαλώνουν οι νύφες μεταξύ τους? Όχι. Όχι? Όχι. Εγώ είμαι από αστή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν από το Κιλκής. Ήρθαν εδώ το 34, ο παππούς μου και τα 2 τα αγόρια. Έκαναν το πέτρινο σχολείο, αυτό που είναι ναι, πίσω, και την πρώτη εκκλησία που γκρέμισα. Και έτσι έμεινε. Εγώ είμαι από αστή οικογένεια. Και η γυναίκα από εδώ είναι? Από εδώ είναι. Οπότε ερωτικός μετανάστης έγινε εδώ? Όχι, και ο πατέρας μου έτσι έμεινε. Ήρθε με τον πατέρα του και έκαναν την εκκλησία και το σχολείο. Και μείναν όλοι εδώ? Και έμεινε γαμπρός εδώ. Το 56 είναι μια σχολή
το Υπουργείο Γεωργίας Τεχνικών Εφαρμογών και ήταν δάσκαλος ο πατέρας μου, τους μάθαινε μαραγκοδουλειά, σκεπές, πόρτες, παράθυρα και τέτοια. Οπότε δίδασκε τέχνη, έτσι. Ναι, και ένας άλλος, Νικόλαος Τσαμουρτζής από εδώ, ο γιος του έχει το προποτζήδικο, τους μάθαινε κτισίματα και τότε. Αυτοί οι τεχνίτες τώρα που λέει, που ακούς οικοδόμη, ήταν μαθητές του παπά. Εγώ γεωργία δεν έκανα. Είμαι αστός ανέκαθεν. Πιστεύετε οι αγρότες έχουν πιο μεγάλο πρόβλημα ή οι αστεί? Τώρα, έτσι αυτή όπως την κρίση που υπάρχει. Με αυτή την κρίση που οι αστεί είναι πιο άσχημα, έτσι. Ναι. Εδώ σχολάσανε τον ένα μου το γιο για 6 μήνες και αναγκαστήκαμε να βοηθήσουμε λίγο. Έκανα τον επαγγελματία υπεργολάβο 20 χρόνια για 35-40. Στο Κιλκής περισσότερο έκανα. Μάλιστα. Οπότε έκανες οικοδομές εκεί. Έκανα οικοδομές. Αντιπαροχές έπαιρνες. Δεν έπαιρνα αντιπαροχές. Άλλους, αλλά εσύ το έπαιρνες. Υπεργολαβίες. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Και έκανα και 2 μεγάλα έργα εδώ στην περιοχή μου. Τα σιλό της Μακεδονίας, 56 μέτρα. Ανέβηκα με ένα και 20 ξυλότυπο. 3 μέτρα ρίχναμε συνεχόμενα. Και τη μεγάλη γέφυρα, αυτή που πάει από για Θεσσαλονίκη, που στρίβει εδώ στο κόμμα. Ωραία. Με ικανοποίησαν αυτά. Μπορεί οπότε να έχετε έργα, τα βλέπετε και τα καμαρώνετε. Τα καμαρώνετε. Να περάσουμε. Σας ευχαριστούμε σκυρίες, πάρα πολύ. Να είστε... που θα φύγω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Θα περάσω στα κορίτσια. Τώρα έρχομαι κατά εκεί σε εσάς. Θέλω να φαινόμαστε. Να μου το ξαναπείτε. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Πόσο όμορφη δηλαδή. Πάρα πολύ. Αχ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πώς λένε τα παιδάκια, τα λέμε, πόσο μ' αγαπάς, είσαι με το Θεό. Έτσι κι εγώ λέω, είσαι με το Θεό όμορφη. Εσείς εδώ έρχεστε κάθε Πέμπτη? Κάθε Πέμπτη ερχόμαστε. Πόσες μαζεύονται εδώ, πόσες γυναίκες? Ένα από 35-40, ανάλογα. Με τον καιρό, όπως είναι τώρα ο καιρός. Οι άντρες πόσοι μαζεύονται συνήθως εδώ? Οι άντρες περισσότεροι. Οι καρέκλες αυτές που βλέπετε είναι γεμάτες. Οι σύζυγοι έρχονται εδώ? Η δική σας η σύζυγη? Ο δικός μου σύζυγος έρχεται. Ναι, πρωί βράδυ. Δεν το γρινιάζετε καθόλου? Καθόλου, καθόλου, γιατί εγώ έρχομαι, θα έρθει και αυτός που θα πάει. Ήλες, εντάξει, το καπί είναι, ξέρω που είναι, είναι μαντρωμένος. Α, όχι, όχι. Εδώ υπάρχει εμπιστοσύνη. Εδώ έρχονται, ρωτάτε, περνάνε όμως καλά. Ναι. Το προηγούμενο βράδυ, χθες ήταν στο καπί, τον είδες? Το έχετε ρωτήσει ποτέ αυτό? Χθες που ήταν εκεί μας οι γυναίκες, αυτός πήγε με τους φίλους στα σουβλάκια. Οπότε πέρασε ακόμα καλύτερα. Ναι. Σε λέγε εσείς Πέμπτη, πάτε εκεί. Ναι. Σε λέει πάτε εσείς Πέμπτη στο καπί. Μιλάμε εμείς τόση ώρα, αλλά πάμε... δεν μας είπατε το όνομά σας. Χριστίνα. Χριστίνα, γιορτάζουμε μαζί, 25 Δεκεμβρίου. Πώς σε λένε? Χρυσούλα. Α, το ίδιο είναι, μπράβο, Χρύσα, μπράβο. Να είσαι καλά, κοπέλα μου, να είσαι μιας καλά. Μιας και αναφέραμε το κομμάτι της μαγειρικής. Ναι. Πρέπει να είστε πολύ καλή μαγείρισα. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Υπάρχει καμία συνταγή ή ένα φαγητό το οποίο το μαγειρεύετε μόνο εδώ στην περιοχή? Στον Άγιο Θανάσιο. Εδώ κοιτάξτε, επειδή είμαστε πολλές φίλες, είμαστε Εφραγιώτες, είμαστε Μικρασιάτες, είμαστε... Καλά, οι Εφραγιώτες στην πίτα δεν πιάνουν, έτσι. Ωχ, φίλα, η μάνα μου η συγχωρημένη την έλεγε τσακαλόπιτα. Εσείς Εφραγιώτες είστε. Κάνε τώρα σπίτες. Ναι, τσακαλόπιτα, 2 φύλλα. Ένα πάνω να κάτω, στη μέση ο γόμος. Θέλεις πρασόπιτα με κοιμά, θέλεις τυρόπιτα, θέλεις πανακόπιτα. Δεν μας φέρατε σήμερα εδώ να δοκιμάσουμε? Άλλη φορά θα έρθετε και θα σας ετοιμάσουμε πράγματα. Να δείξουμε και κάτι εδώ. Τι να δείξετε δηλαδή, τις μαγειρικές? Τις μαγειρικές, να φέρουμε κοτόπουλο γεμιστό. Αν υπάρχει, ναι, κοτόπουλο γεμιστό. Με τι το γεμίζετε? Το γεμίζουμε με σηκώτια και στομάχια από την κότα. Ναι, το ριζάκι, κασεράκι, μέσα τα μυρωδικά, αυτά όλα. Βάζετε και ξηρούς καρπούς και παχάρια. Ανάλογα πώς θέλει ο καθένας. Εγώ είμαι εδώ στο καπί, πυρητό και εγώ το καπί όπως ο κύριος άνδρας. Δηλαδή τι κάνετε? Είστε υπεύθυνοι δηλαδή του καπί? Η κοπέλα είναι στο κηλικείο. Θα μιλήσουμε καπέλα. Εσείς είστε υπεύθυνοι του καπί από τη μεριά των γυναικών? Και των ανδρών. Α, είστε στο συμβούλιο. Εμείς είμαστε 2 άτομα. Α. 2 άτομα. Ο πρόεδρος το παιδί που είναι εκεί είναι όλον το καπί, ναι, από τον κατικράτη. Εδώ είμαστε 2 άτομα. Ο Μιχάλης, ο άνδρας και εγώ. Τι θέση έχετε εσείς δηλαδή? Εμείς έχουμε θέση, εμείς θα κάνουμε τις εκτροπές. Όχι, είναι πρόεδρος. Εσείς τι θέση? Αντιπρόεδρος. Α, είστε αντιπρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Έχετε οριστεί από το Δήμο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με εκλογές.
Χριστίνα, με εκλογές, ναι. Όταν πέραν της Πέμπτης που έρχονται οι γυναίκες, τις υπόλοιπες μέρες εσείς μπορείτε να έρθετε στο καπί, να δείτε γενικά, να ελέγξετε το χώρο? Ναι, ναι. Έρχομαι. Μόνο εσείς μπορείτε, έρχομαι, έτσι. Ναι, ναι, έρχομαι εγώ και ο Μιχάλης, δηλαδή, είναι φυσικά κάθε μέρα. Έρχομαι εδώ πέρα, την καλημέρα μας, τι κάνετε, τι δεν κάνετε, τι θέλει κάποιος να μας πει. Μπορείτε να καθίσετε. Όσο θέλω. Υπάρχει γκρίνια αν μπει κάποια άλλη γυναίκα? Όχι. Τις υπόλοιπες ανδροκρατούμενες μέρες? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει γκρίνια. Δεν υπάρχει. Αν θέλουν, δηλαδή, οι γυναίκες μετά από την εκκλησία, που θα είναι και οι άνδρες εδώ, να έρθουν εδώ στο σαλόνι να πιούνε καφέ. Στο σαλόνι, λίγο κανείς... μόνο εδώ παράμερα. Εδώ παράμερα, ναι, σας, ναι, ξεχωρίζουν. Ναι. Εδώ το έχετε για τις γυναίκες πιο πολύ. Τις Κυριακές και τις γιορτές, όταν πάνε στην εκκλησία και μετά από την εκκλησία έρχονται εδώ, αν θέλουν για καφέ. Κοσμά, αυτό σημαίνει ότι αν έρθουμε μαζί μια καθημερινή θα χωρίσουμε. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα πρέπει να φύγεις εσύ. Δεν θα μας αφήσουν να καθίσουμε μαζί. Πώς είναι εδώ, οι τιμές? Οι τιμές εδώ στο καπί, έχουμε κουπόνια. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τα κουπόνια. Δηλαδή δεν από πού να... δίνονται αυτά τα κουπόνια? Τα προμηθεύεται κάποιος? Από το... Τα δίνουμε σε τυπογραφείο, ναι. Ναι, με σφραγίδα. Ναι, με σφραγίδα. Τα δίνετε εσείς η δίκηση σε όλους τους... Όχι στους δίβους, σε όλους, εμείς το δικό μας. Το δικό μας το καπί. Το κάθε ωραία, καπί, το εσείς, δικό του. Ας πούμε εγώ είμαι γραμμένος εδώ. Ναι. Τι μου δίνετε εμένα? Εσένα σου, είσαι μέλος. Ναι, είναι μέλος. Εμείς από το τυπογραφείο θα τυπώσουμε τα κουπόνια, ναι, με σφραγίδα δικιά μας. Ωραία. Σφραγίδα δικιά μας. Και έχουμε εδώ πέρα και λέμε ότι 5 ευρώ θα δώσουμε και θα πάρουμε 5 κουπόνια. Ωραία. Αυτό το κουπόνι, 10, ναι. Αυτό το κουπόνι κοστίζει μισό ευρώ. Αυτός, ναι, αυτός ο καφές έχει μισό ευρώ. Ναι. Α, μάλιστα. Αυτή η πορτοκαλάδα έχει μισό ευρώ. Οπότε εγώ για 5 ευρώ που πλήρωσα δικαιούμαι 10 καφέδες. Θα δίνω τα κουπόνια. Έτσι ελέγχεται τα οικονομικά, ναι, εσείς, έτσι. Ναι, ναι. Το μισό το κρατάει το καπί, τι κατανάλωση έχουμε. Παντού το κάνω αυτό ή μόνο παντού, εδώ? Παντού, παντού. Να, να, τα πάω. Μπορούμε να δείξουμε και τα κουπόνια. Μάλιστα. Να, 50 λεπτά, ναι, είναι το καφέ. Η σφραγίδα είναι το καφέ. Δηλαδή, και κυρία Χριστίνα. Τι έχει εδώ μέσα, τι έχει, μόνο καφέδες, έχει ουζάκια. Καφέδες και αναψυκτικά. Ουζάκια έχουν χθες τα παιδιά σήμερα, κάναν παρέα εδώ, πέραν δικό τους μεζέ και λίγο τσίπουρο. Εμείς έχουμε κονσέρβες. Αν θέλει να πάρει μια κονσέρβα από το καφέ. Δηλαδή, ωραία, αν κάποιος έρθει να πιει ένα καφέ, δεν τον πληρώνει, πρέπει να έχει το κουπόνι. Ναι, έχει κουπόνι, θα πάρει κουπόνι. Ωραία. Θα αγοράσει από εσάς? Δεν ακούγεσαι. Κατανόητο, κατανόητο. Ωραία. Θέλω να περάσω και στην κυρία δίπλα σας. Θα έρθω στη μέση. Λίγο να σας πω να κάτι. Μας πείτε. Εγώ είμαι και απάνω το γραφείο μας. Είναι... Ναι. Έχουμε σωματείο συνταξιούχων. Σύνδεσμο συνταξιούχων. ΙΚΑ ήτανε. Πρώτα ήτανε του ΙΚΑ. Τότε ήτανε του ΙΚΑ. Αλλά τώρα είμαι... Εγώ είμαι εκεί πέρα, είμαι δημοσίων σχέσεων. Ωραία. Για εκδρομές, λοιπόν, και για... Ωραία. Κάνουμε κατάλαβα, τώρα θα κάνουμε γιορτή γυναίκας. Πότε είναι? Την Κυριακή. Αυτή η Κυριακή. Ναι. Είναι μια φορά το χρόνο. Είναι μια φορά το χρόνο και κάνουμε και μια μπάμπου γιουνού. Τι σημαίνει αυτό, είναι κάποιο έθιμο εδώ? Είναι έθιμο, ναι. Είναι έθιμο, το φέραν οι παππούδες μας από την πατρίδα αυτό. Αυτό σας ενδιαφέρει να το ακούσετε. Θα πρέπει να μετακινηθώ όμως, ναι, σε λίγο αν έχουμε χρόνο. Γεια σας! Χαίρετε! Πώς σας λένε? Λουλούδα Τζελέπη. Α, κύριε Τζελέπη, πίνατε ελληνικό... Τζελέπη Λουλούδα. Πίνατε ελληνικό καφεδάκι? Ναι, μ' αρέσει. Λέτε και το φλιτζάνι? Όχι. Ποια το λέει το φλιτζάνι? Δεν κατέχουμε. Ξέρουμε φλιτζάνι. Ξέρω φλιτζάνι. Το εμείς έρχεστε συχνά εδώ? Εμείς είμαστε από τις πρώτες. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε το καφέ. Κάθε Πέμπτη έρχεστε κι εσείς? Σχεδόν όταν υπάρχει και ένα πρόβλημα. Ωραία είναι εδώ, είναι ωραία, καλά. Πολύ ωραία. Βρίσκεστε όλοι, συνομήλικες, ναι, και τα λοιπά. Έχουμε τα αστεία. Λέτε τα κουτσομπολιά σας. Και το κουτσομπολιό χρειάζεται. Ποιο πειραχτήρι, ποια γυναίκα είναι? Λείπουνε τώρα. Λείπουνε. Τι κάνει το πειραχτήρι? Λείπουνε. Μετά θα πάμε να φάμε. Θα πάμε να φάμε έξω και να περάσουμε την ώρα μας ευχάριστα. Ναι. Μαζεύεστε παρέα? Παρέα, έχουμε μεγάλη παρέα. Γυναικοπαρέα. Ή παίρνετε τους σύζυγους μαζί? Όχι, όχι. Άντρας δεν υπάρχει εδώ. Τους σύζυγους δεν τους παίρνουν κόσμο. Όχι, όχι. Πολύ καλά. Κάποτε η κυρία. Ναι. Ναι. Θα πρέπει να λοιπόν περάσω και στην κυρία, επειδή. Άλλο. Αγρότησα μας... είμαι. Ναι. Σύνταξη, ογά, ογά. Δουλέψατε δηλαδή στα χωράφια? Αγρότησα, πολύ, πολύ. Τι παραγωγές? Βαμβάκια, ντομάτα, αμπέλια, τα πάντα, τα πάντα. Η γυναίκα είναι και πιο σκληροτράχηνε, ναι, από τον άντρα. Κατά τα άλλα κάνω ωραίες σπίτες εγώ. Θέλουμε το πιστεύουμε. Άμα τρετεί την άλλη φορά, δεν πιστεύουμε. Θα κάνουμε, άκουσες. Ποια είναι η πιο ωραία πίτα σας? Όλες καλές είναι. Εγώ κάνω ωραία σπίτι. Εγώ με πράσο θέλω. Λοιπόν, πράσο, να γνωρίσουμε την κυρία. Να γνωρίσουμε Σούλα. Να γνωρίσουμε την κυρία. Φαινόμαστε εδώ.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα καθίσω, χωράω. Το όνομά σας. Αθανασία Χούλια. Θέλω να κοιτάζετε στην κάμερα. Είστε υπεύθυνοι εδώ του κηλικίου. Καινούργια είμαι. Πόσο, α, τώρα είστε. Τώρα μπήκα, τώρα. Πώς τη βλέπετε την κίνηση εδώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Δηλαδή πόσα άτομα μαζεύονται περίπου καθημερινά. Πάρα πολλά. Όλα τα καθίσματα γεμίζουν. Όλα τα καθίσματα. Αυτό σημαίνει περνάνε ωραία. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάθε Πέμπτη που είναι η μέρα των γυναικών γεμίζουν. Εχθές πρώτη φορά, όχι, επειδή είχε κρύο δεν ήρθαν πολλές. Γεμίζουν πολλές. Φοβούνται το κρύο οι γυναίκες. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα μετακινηθώ όμως, κορίτσια. Να είστε κι εσείς καλά. Ένα τραπέζι αφήσαμε και είπαμε να έρθουμε κατά εδώ. Γιατί είμαστε τελευταίοι. Τι λένε για τους τελευταίους, λοιπόν, κάτι λένε. Να γνωρίσουμε τους κυρίους. Το όνομά σας. Αχιλλέας λέγουμε, Χάνδρος. Σας πάντρεψε. Είμαι συνταξιούχος. Κοντονίσας είναι. Του ΟΓΑ. Παίζω από 15 χρονών όργανο. Τι έκανες προξενιά, α, όργανο έπαιζε, γι' αυτό όργανο. Ακορδεόν, όπως το είπες, νόμιζα ακορδεόν, αρμόνιο, όλους αυτούς εγώ τους πάντρεψα και τα παιδιά τους. Α, εννοείται ότι στις χαρές τους. Ναι, παλιά πήγαινα στα κέντρα μετά. Είχατε συγκρότημα δηλαδή. Συγκρότημα είχα. Πόσα άτομα συνήθως ήσταν. Ανάλογα. Αν φεύγαμε σε καμιά πανηγύρι, 5-6. Ποιο γάμο θυμάστε πιο πολύ, σας έκανε πιο πολύ εντύπωση, το θυμάστε. Όταν ένας εδώ, στον πρώτο γάμο που πήγα, που έκλεψε μία και με πήρε στο γάμο και ήξερα ένα τραγούδι, με έλεγε ο δάσκαλος, 1, 2, 3 πάμε. Το Αϊδονάκι το μικρό θέλω να το μικρό να το παντρέψω, το Μαζγκάνι. Και τι, αυτό λέγατε συνέχεια το τραγούδι. Δεν ήξερα, εγώ ήμουν μαθητής. Εγώ ήμουν μαθητής ήμουν. Ο δάσκαλος έπαιζε βιολί. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, ήταν ο Βασίλειος Βασιλιάδης. Τώρα είστε συνταξιούχος. Τώρα είμαι συνταξιούχος, έρχομαστε εδώ, παίζουμε το ταβλάκι μας, ποιος θα γελάσει τον άλλο. Προβλήματα άλλα δεν υπάρχουν να συζητάτε εδώ. Προβλήματα, τα προβλήματα, όσοι είχαν γέρους στα γυροκομεία τις μαζέψαν πίσω. Για να πληρώνω. Ωχ, κατάλαβα. Ο κύριος δίπλα. Γεια σας. Γεια σας. Πώς ονομάζεστε. Τζελέπης Δημήτριος. Ταυζήτα. Τζελέπης Δημήτριος. Ταυζήτα. Μάλιστα. Παίρνετε σύνταξη. Ναι. Ουγά. Ουγά. Πώς ήταν παλαιότερα τα πράγματα με τις καλλιέργειες. Παλαιότερα. Υπήρχε φτώχεια. Υπήρχε φτώχεια. Τώρα... Δεν υπήρχε κάποια καλή χρονιά για εσάς. Και για τους υπόλοιπους κατοίκους εδώ. Ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε. Μετά γυρίσαν καλύτερα. Τώρα από εδώ και πέρα είναι άλλη ιστορία. Τι θα συμβεί. Από εδώ και πέρα θα πάμε. Εσύ ταυλαδόρος μου φαίνεσαι. Είσαι ή δεν είσαι. Μπουρλό, μπουρλό. Παίζεις μπουρλό καλό. Παίζεις με. Κερδίζεις, χάνεις, είναι το στιγμό. Εντάξει, περνάμε την ώρα μας. Την ώρα μας περνάμε. Μισό λεπτό, δεν ακούγεται στο πίτι μας. Ωραία, θα μας πείτε μετά. Εδώ τώρα, που κάθεσαι στο τραπέζι όλοι μαζί, τι κάνετε, συζητάτε, παίζετε χαρτάκι, τάβλη. Περνάμε την ώρα μας από όλα. Πώς, τι κάνετε. Από όλα. Και καλαμπούρι κάνουμε και κουτσομπολιό κάνουμε. Πιο πολύ καλαμπούρι ποιος κάνει εδώ. Ποιος, ένας που κάνει πιο πολύ καλαμπούρι εδώ στην παρέα ποιος σας. Κάνει. Ή μάλλον ποιον περιμένετε να πειράξετε. Κοσμά, εγώ θέλω να ρωτήσω. Το ομορφό παιδό της παρέας ποιος ήταν, στα νιάτα του. Εσάς δείχνω. Τι ηλικία παντρευτήκατε. Εγώ 27. Είχα μαλλιά το κεφάλι, τώρα δεν έχω πως. Δεν πειράζει, μαύρα είναι ακόμα. Εγώ ήθελα να σου πω ιστορία από τον γονέων που ήρθαν από εκεί και αυτά που γνωρίζουμε. Εντάξει, μας τα είπε ο δάσκαλος, μας τα είπανε. Θα μετακινηθώ. Θα έρθω στον κύριο. Θέλω να φαίνεστε στην κάμερα. Επομένως θα έρθω από εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Και λίγο. Συνεχίστε. Μαυρίδης Κυριάκος. Εγώ δεν είμαι συνταξιούχος. Ναι. Τυχάνω να είμαι οδηγός σε τουριστικό λεωφορείο, το οποίο είναι δικό μου. Και πηγαίνω και το καπί πολλές εκδομές τους πηγαίνω. Οπότε έχετε τους δουλειά. Μάλλον, τώρα από εδώ και έχετε πέρα, δουλειά. Δουλεύω ακόμα. Είμαι λίγο μικρός ακόμα, θα μεγαλώσω σιγά σιγά. Δηλαδή είστε ο πιο μικρός παρέας. Ναι, σιγά σιγά πιάσαμε τα 70 και ακόμα δουλεύω. Το πιο ωραίο ταξίδι που κάνετε, πού ήταν, σε ποιο προορισμό. Το, πολλά, πολλά έχω. Αυτό το πιο, που σας το πιο έχει ωραίο μείνει. Ταξίδι μου πήγα στην ΚΟ. Στην ΚΟ. Με έχει μείνει. 10 ημέρα. Πριν μια 10 χρόνια. Το άλλο ήταν που είχα πάει οδικός μια και έξω στην Ισπανία. Με τον Άρη, μάλλον μια και έξω στη Γαλλία, στη Μασσαλία διανυκτέρευση. Οδηγούσα 40 ώρες. Κάμερα.
Παράνομα. 40 ώρες. Έπρεπε να έχετε δεύτερο οδηγό. Είχα δεύτερο οδηγό, αλλά δεν άξιζε. Δεν υπήρχε παρανομία την αγκακόνια. Τότε δεν υπήρχε. Τώρα απαγορεύεται αυτό γιατί είναι κουραστικό. Σας άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι πράγμα? Τι ήταν αυτό που σας άρεσε πάρα πολύ εκεί που πήγατε? Είχε ωραίες γυναίκες. Ισπανία δεν, όχι, δεν, όχι, πήγαμε στον αγώνα να δούμε τον Άρη. Τον Άρη. Αλλά είδα εκεί δεν μας. Πάει ο Άρης τώρα, γάμα εθνική είναι τελείως. Τα μέρη που είδαμε. Τα μέρη. Εκείνα τα τούνελ. Εδώ στο χωριό ωραίες γυναίκες έχετε. Έχουν πολύ ωραίες γυναίκες. Και ωραία από σένα. Κοίταξε ένα χωριό όταν υπάρχει 6.000 κατοίκους, δεν θα έχει ωραία κορίτσια και ωραία παλικάρια. Να είστε καλά. Ωραία, να είστε, να γνωρίσουμε τον κύριο εδώ λίγο. Και λίγο στον κύριο κατά εδώ. Γυρίστε λίγο να σας βλέπουμε στην κάμερα. Ονομάζομαι Κοϊδουρμάδης Θωμάς. Κοϊδουρμάδης Θωμάς, καλώς ήρθατε. Τι θέλετε να σας πω? Τι συνταξιούχος, είστε συνταξιούχος? Είμαι του ΟΓΑ, 60 χρόνια αγρότης. Γιατί σε πειράζουν όλοι στο τραπέζι? Βλέπω όλο βέλη σε ρίχνουν. Ε? Σε πειράζουν όλοι. Εγώ δεν θα έρχομαι, αν με καλέσανε αυτός εδώ. Σας ήθελα στην παρέα. Ναι, τρεις γυναίκες πήρατε, παντρευτήκατε τρεις φορές. Μόνο τρεις. Πόσες? Δεν είναι, η γυναίκα μου εδώ και 7,5 χρόνια έχει πεθάνει. Συγχωρεμένη, Άννα. Είναι. Αναπαυμένη. Λοιπόν, εγώ από πατέρα δεν γνωρίζω, πέθανε το 45 μετά από την Αλβανία. Αλλά με μεγαλώσανε τρεις άνθρωποι σωστοί, ο παππούς, η γιαγιά και η μάνα. Μάλιστα. Η μάνα έμεινε 27 χρόνια χείρα, τρία παιδιά. Δύσκολα χρόνια και δύσκολη συνθήκη. Καθόλου δύσκολα, γιατί είχα παππού δουλευτάρι και... Ω, σήμερα εσείς παιδιά, παιδιά πόσα? Τρία έχω παιδιά. Να σας ζήσουν. Πέντε εγγόνια αγόρια. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. Να γνωρίσουμε και τον κύριο Χρήστα. Ναι, θα περάσουμε και σε εσάς. Θέλω λίγο να γυρίσει το όμως. Το όνομά σας? Ζαφυρίας Ζαφύριος. Είστε συνταξιούχος αυτοκινητιστής. Μάλιστα. 38 χρόνια υπηρεσία και παίρνω 450 ευρώ σύνταξη. Παίρνω και το ΕΚΑΣ και πιάνω 680. Γιατί τόσο λίγο? Γιατί, αυτό ακριβώς. Είχα οδηγό και το πληρώνω περισσότερο. Είχα οδηγό και παίρνει 1.300. Δηλαδή για τον οδηγό. Πολύ κακό ταμείο έχει. Ό,τι δίναμε, αυτά παίρναμε. Εγώ για τον εαυτό μου πλήρωνα 70 το μήνα και για τον οδηγό μου πλήρωνα 140.000 το μήνα. Για χιλιάρικα μιλάμε. Πείτε μας λίγο, τώρα πώς περνάτε, εδώ στο χώρο. Πώς θα τα περνάμε? Καλαμπούρι κάνετε? Καλαμπούρι, πολύ καλαμπούρι. Πολύ καλαμπούρι. Το πάνω στο καλαμπούρι έχουμε. Τα κουτσοπολιά τα μαθαίνετε? Του χωριού. Όλα. Τα λέτε και παρά έξω ή μένουν εδώ μέσα? Όχι, εδώ είναι μεταξύ μας. Μεταξύ σας. Δεν βγαίνουν έξω, έχει πόρτα ασφαλείας. Είναι όμως εφημερίδα, ο χώρος. Ωραία. Χρήστα, ξέρεις τι λέω, να τελειώσουμε πάλι με τον κύριο καθηγητή. Βεβαίως. Αν υπάρχει κάποιο έθιμο το οποίο τηρείται στον Άγιο Θανάσιο να μας πει. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Σας δίνουμε το λόγο και πάλι. Ναι. Θέλω να φαίνεστε στην κάμερα. Ναι. Πείτε μας, υπάρχει κάποιο έθιμο? Εμείς μεγαλώσαμε με τα έθιμα που φέρανε από τη Θράκη. Συνήθως. Και της Μικράς Ασίας φυσικά. Ποιο έθιμο τηρείτε σήμερα? Λίγο γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Το έθιμο της Μπάμπος που τη λέγανε. Πότε γίνεται? Η Μπάμπο, ναι, ήταν μια μέρα αφιερωμένη στη γριά μαμή. Πανάρχιο έθιμο της Θράκης, το οποίο μεταφέρθηκε εδώ. Βέβαια σήμερα έχει αλλάξει αυτό το θέμα. Λένε, αλλά ότι η βάση παραμένει η τιμή προς την γριά που απελευθέρωνε τις γυναίκες. Ωραία. Από τις εγκυμοσύνες. Αυτό το έθιμο. Γνωστό έθιμο. Θα πρέπει να κλείσουμε όμως, γιατί τελειώσει ο χρόνος μας. Κοσμά, σε αυτό το σημείο θα σε έπαιζε ένα χαρτάκι τώρα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να ευχαριστήσουμε τους θαμώνες, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Θα πρέπει να κλείσουμε. Από όλους εμάς εδώ, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Από τον Άγιο Αθανάσιο, καληνύχτα σας. Καφενείου μια γωνιά με καρτερούν οι φίλοι.